Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Βρισκόμαστε και σήμερα Πέμπτη κοντά σας για να αναλύσουμε σύγχρονα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Η εκπομπή, επειδή έχει ένα σύγχρονο περιεχόμενο, ασχολείται μεν με τη φιλοσοφία, ασχολείται μεν με τη θεολογία, όμως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα τεκτενόμενα και τη σύγχρονη εποχή, γιατί αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος που έχει η σύγχρονη φιλοσοφία και η πατερική θεολογία. Πριν περάσουμε και δούμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή το σημερινό θέμα, θα ήθελα να πω μία κουβέντα και αμέσως θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε και να συζητήσουμε με τον κύριο Ατζακλή και μαζί σας το σημερινό θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα και το ζήτημα του θαύματος. Πριν λοιπόν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που είδα τον τελευταίο καιρό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε αναλύσει μέσα από αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος όταν βρίσκεται κοντά στην φιλοσοφία, παρακολουθεί τους λόγους του Ευαγγελίου, παρακολουθεί και διαβάζει και ενημερώνεται για όλα αυτά τα θέματα, σίγουρα αισθάνεται μία ελπίδα, μία αισιοδοξία, μία χαρά, μία ανακούφιση, γιατί όπως έδειξε και ένα συνέδριο που έγινε αυτές τις μέρες, συνδέεται άμεσα το σώμα με την ψυχή. Οι πράξεις του σώματος είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την ψυχή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, μια ταινία που παίζεται το τελευταίο καιρό στους κινηματογράφους, που αποκαλείται ο Αντίχριστος. Εμείς εδώ δεν θα αναλύσουμε το περιεχόμενο της ταινίας, αυτό είναι θέμα των κριτικών του κινηματογράφου. Εμείς όμως απλά θα θίξουμε ένα μόνο σημείο και αμέσως θα περάσουμε στον κύριο Ατζακλή. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας επί 6 χρόνια πάλευε εσωτερικά μέσα του για να δει τελικά αν υπάρχει, που υπάρχει η χαρά, αν υπάρχει Θεός, και είχε μια έντονη μανιοκατάθλιψη. Έτσι λοιπόν όλα αυτά συνδέονται, ότι ο άνθρωπος, όπως λοιπόν τόνισε και ο σκηνοθέτης της συγκεκριμένης ταινίας, έτσι λοιπόν όλα αυτά συνδέονται, ότι ο άνθρωπος όταν βρίσκεται κοντά στην ελπίδα, κοντά στο Θεό, όλα αυτά τα ψυχικά νοσήματα δεν υφίσταται, δεν υπάρχουν. Περνάω λοιπόν αμέσως στον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, όπου είναι συνεργάτης εκπομπής, γιατρός, είναι όμως και ένας αξιόλογος συγγραφέας με ωραία και πρωτότυπα έργα, με ωραία βιβλία, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει μέσα από αυτήν την εκπομπή, γιατί εμείς εδώ θέλουμε να παρουσιάζουμε το ωραίο, θέλουμε να παρουσιάσουμε το διαφορετικό. Επειδή στην εποχή μας, κατ' επανάληψη, οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με τις υλικές αξίες, εμείς ασχολούμαστε και με τις πνευματικές αξίες και ασχολούμαστε με αυτά που προάγουν το πνεύμα και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή θα συζητήσουμε το θέμα της καθημερινότητας και τη σύνδεση που μπορεί να έχει το θαύμα για να αλλάξει τη ζωή μας, και μπορείτε εσείς, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, να παίρνετε τηλέφωνο στο 211-317-01-02 και να μας πείτε τις δικές σας απόψεις για το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε, καθώς σε όλες τις εκπομπές υπάρχει μεγάλη αγάπη και στήριξη όλων σας για την εκπομπή αυτή και σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ατζακλή, σας καλησπερίσω. Να σας ευχαριστήσω που βρισκόσαστε. Καλησπέρα κύριε Χαρδουλάκη, καλησπερίζουμε και τους αγαπητούς φίλους όλους και ευχόμαστε να έχουμε ότα ευήκοα, δηλαδή να ακούμε πρώτα εμείς αυτά που λέμε, γιατί χρειάζεται και να ακούμε εμείς πρώτα το λόγο μας και μετά να τον ακούν και άλλοι, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Είπατε προηγουμένως και πολύ ορθά ότι ο άνθρωπος ψάχνει τη χαρά. Και η χαρά είναι το μεγαλείο του Θεού σε αυτή τη ζωή, διότι είναι η πεμπτουσία της ζωής, το να χαίρεται ο άνθρωπος, και γι' αυτό προσπαθεί με χίλιους τρόπους να χαρεί. Όμως, όπως είπατε πολύ ωραία, μακριά από το Θεό χαρά δεν υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι χαρά να υπάρχει μακριά από το Θεό είναι άχαρη. Δηλαδή, στο τέλος βγαίνει, αντί για χαρά γίνεται λύπη. Μετατρέπεται σε λύπη. Δηλαδή, αυτός ο σκηνοθέτης είχε μανιοκατάθλιψη, όπως είπατε. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα ότι ο άνθρωπος δεν πάει καλά, ότι είναι βρίσκεται μακριά από το Θεό. Και αν θα θέλαμε σαν πρώτη έτσι, λέξη της εκπομπής να πούμε, για να το θυμάται και αγαπητοί φίλοι, και ειδικά οι νεαροί φίλοι αγροτές μας, διότι τα παιδιά σήμερα χρειάζονται επανακατήχηση, δηλαδή να μάθουν 5 πράγματα τα οποία εμείς τα είχαμε πιο εύκαιρα στην ηλικία μας όταν είμαστε στο σχολείο. Υπήρχαν
λίγα βιβλία, αλλά ποιοτικά ήταν καλύτερα. Δεν πελαγοδορμούσαν. Σήμερα βλέπεις τα παιδιά σηκώνουν ένα βάρος επάνω με δεν ξέρω πόσα βιβλία έχουν. Αλλά η μεστότητα των ιδεών που υπήρχαν μέσα στα παλιά βιβλία δεν υπάρχει στα σημερινά βιβλία, κακά τα ψέματα. Εσείς σαν εκπαιδευτικός θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Σίγουρα. Ότι όσο πιο παλιά ήταν τα βιβλία, γι' αυτό προχτές με ρώτησε μια εκπαιδευτικός τι να πω στα παιδιά, τι γνώμη έχετε να τους μιλήσω, και λέω πάρτε βιβλία του 65-70. Εκείνα τα βιβλία κατά κάποιο τρόπο ήταν πιο εμπεριστατωμένα, είχαν τους σωστούς έτσι ανθρώπους που μπορούσαν να διδάξουν, είχαν, θυμάμαι, τους καλούς ποιητές, τον Σολωμό, τον Κάλβο, όχι μόνο Καβάφη, ξέρετε, που πέσαμε έτσι στον Καβάφη, να κάνουμε και λίγο καμιά μέρα για τον Καβάφη που έγινε τόσο πολύ θόρυβος, ενώ δεν είναι τόσο αξιόλογος ποιητής όσο είναι άλλοι ποιητές, μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι από αυτόν. Αλλά θα ήθελα εδώ να τονίσω το εξής, ότι όταν δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα, είναι αδύνατο στον άνθρωπο να έρθει χαρά. Σίγουρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο φορέας της χαράς στον άνθρωπο. Αυτό είναι τελεία. Δεν χρειάζεται εκεί να βάλουμε ερωτηματικό, διότι πράγματι θα το δείτε και σε όλες τις περιπτώσεις, όποτε αισθανόμαστε μέσα μας αυτή την εφορία ότι είμαστε κοντά στο Θεό και ότι η συνείδησή μας δεν μας ενοχλεί, δεν μας τύπτει, είχαμε μια πηγαία παιδική χαρά. Το παιδί γεννιέται μέσα στο παράδεισο. Είναι ένας άγγελος. Το παιδί είναι αυθόρμητο. Είναι αγγελικό. Έχει αυτή τη χαρά, την παραδείσια χαρά, την οποία σιγά σιγά ο άνθρωπος με την ηλικία του τη χάνει. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα δείτε τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας. Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα δύο σημεία να θίξουμε και να προχωρήσουμε αμέσως και να μας πείτε για το σημερινό θέμα. Και επίσης μπορεί κάποιος, αν το επιθυμεί, να μας πάρει τηλέφωνο και να μας καταθέσει τις δικές του απόψεις και αν να θέσει κάποια ερωτήματα για να τα απαντήσουμε στις επόμενες εκπομπές. Δύο σημεία θα ήθελα να θίξω, κυρία Τζακλή. Πρώτον, από το σημείο αυτό που είπατε, αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στα μικρά παιδιά όταν βρίσκονται στο ιερό, πώς χαίρονται και αισθάνονται μια γαλίαση. Πολλές φορές εμείς οι μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί σίγουρα τα μάτια τα δικά τους, τα μάτια της ψυχής είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τα δικά μας. Και ένα δεύτερο σημείο είναι ότι στην βιογραφία του γιώτος Πορφυρίου, που έζησε, αγαπητοί τηλεθεατές, για όσους τον γνωρίζουν, ένας μεγάλος και σημαντικός γέροντας που έζησε τα τελευταία χρόνια. Είναι πασίγνωστος. Γνωστός. Και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Αμερική. Βλέπουμε και μας περιγράφει ότι όταν κοινωνούσε και έπαιρνε τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Ευχαριστία, χαιρόταν ψυχή και σώματι. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν κάποιος πηγαίνει καθαρός, έχει καθαριστεί από τις αμαρτίες, από τα πάθη, όσο είναι εφικτό για τα ανθρώπινα δεδομένα, ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μπορούν να φέρουν τη χαρά, να φέρουν τη διαφορετικότητα. Με τονίσει πολλές φορές μαζί με εσάς, κυρία Τζακλή, ότι και η εξομολόγηση ανακουφίζει και φαίνει τη χαρά και αισθάνεται ο άνθρωπος τελείως ανακουφισμένος. Άρα τα μυστήρια της Εκκλησίας θα πρέπει να βρίσκονται στη ζωή μας σε περίοπτη θέση και μπορούν να αλλάξουν και την καθημερινότητά μας. Βεβαίως. Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι το θέμα της εξομολογήσεως, διότι ο μη εξομολογημένος άνθρωπος φέρει τις αμαρτίες στο πάνω του και η συνείδησή του τον ελέγχει και πολλές φορές βλέπουμε ότι έχει τάσεις αυτοκαταστροφής. Αυτοί που καπνίζουν πάρα πολύ, αυτοί που πίνουν πάρα πολύ κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν αυτοκαταστροφικές τάσεις, ψυχολογικά αισθανόμενοι αδύναμοι και αστήρικτοι και καμιά φορά μισούνται και τον ίδιο τον εαυτό. Και έτσι εκδηλώνεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε πολλές φορές, ότι οι άνθρωποι να τους λες «Μα αυτό θα που κάνεις δεν είναι καλό, πίνεις πάρα πολύ, θα κάνεις κακό στην υγεία σου, δεν πάω να πεθάνω», σου λέει. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει μέσα του καθαριστεί και η συνείδησή του τον τύπτει, τον έχει σαν ένοχο στημένο απέναντί του. Ποιος ο λόγος λοιπόν να έχουμε μια ένοχη συνείδηση, η οποία θα μας κρίνει στο τέλος η ίδια η συνείδησή μας? Το καλύτερο πράγμα απ' όλα είναι να μπορέσουμε να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας. Βεβαίως πάντοτε, κύριε Φουντουλάκη, δεν θα είμαστε ποτέ άγιοι και ποτέ δεν θα είμαστε καλοί απέναντι στο Θεό, αλλά πάντα θα βαδίζουμε προς το δρόμο του καλού και του Αγίου. Γιατί και ο δρόμος της αγιοσύνης είναι ένας στόχος. Δεν είναι μια τελειότητα, μια επίτευξη που γίνεται εδώ στην τελειότητα. Γι' αυτό και βέβαια και οι μεγάλοι σοφοί, οι πατέρες και άγιοι, λέγανε «Είμαι αμαρτωλός άνθρωπος», και ο Απόστολος Παύλος είπε το εξής καταπληκτικό, ότι είναι ο αμαρτωλότερος όλων. Διότι έβλεπε τη σύγκριση που έχει η δικιά του κατάσταση με την κατάσταση τη θεϊκή. Έβλεπε τη μεγάλη διαφορά με τον Χριστό
και έβλεπε το ανθρώπινο χάλι, ας το πούμε έτσι, που σιγά σιγά διορθώνεται και με τη δύναμη του Θεού και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα θαύματα λοιπόν, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, για να πιάσουμε από εκεί το μύτο και τη συνέχεια, είναι εκείνο που μας δίνει ο Θεός για να μας χαροποιήσει και να μας πει ότι «Να, εδώ είμαι, μη φοβάστε». Είναι, όπως λέει και ο πατέρας Παΐσιος, μια καραμέλα, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει ένα τεράστιο ζαχαροπλαστή εκεί πάνω, και πετάγοντας με μια καραμέλα στη γη, απλώς μας δείχνει το ίχνος της παρουσίας του. Βεβαίως, όπως λέγανε και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες, ο οποίος έχετε μελετήσει πολύ καλά εσείς, και ο Μέγας Βασίλειος μελετούσε, όπως ξέρετε, και είπε ότι αν δεν έχουμε τη θύρα στην παιδεία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ψηλές έννοιες του Ευαγγελίου. Το αναφέρει, ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αρχαία στο σχολείο, και καλά κάνουν και τα κάνουν στο σχολείο. Εξόνυχος ο λέων, δηλαδή ένα ελάχιστο πράγμα, άμα δούμε από μια άλλη ποιοτική κατάσταση, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι εκεί κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Το λέω αυτό γιατί, αν δούμε ξαφνικά από ένα τσουβάλι να βγει ένα μεγάλο νύχι, αυτό το μεγάλο νύχι που θα ανήκει? Θα ανήκει στο λιοντάρι, βέβαια, σε κάποιο θηρίο, σε μια αρκούδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν μπορεί να είναι μια γάτα εκεί μέσα και να έχει ένα τεράστιο τέτοιο νύχι. Αυτό ακριβώς το νύχι είναι που δείχνει ολόκληρο το ζώο. Μας φανερώνει δηλαδή ότι εκεί μέσα υπάρχει κάτι το τρομερό, κάτι το απίστευτα μεγάλο και δυνατό. Έτσι και ο Θεός μαζί κάνει μερικά θαύματα στη ζωή μας. Πρέπει να έχουμε την ευαισθησία, το φιλότιμο και την εγρήγορση να μπορέσουμε να τα αντιληφθούμε. Γιατί αν ο άνθρωπος την πάρει τη ζωή του χοντροκοπιά και λέει δεν υπάρχουν θαύματα, το αποκλείει απριόρι, απαρχής, και λέει δεν υπάρχουν θαύματα. Μα μην το αποκλείεις, ποτέ να μην το αποκλείεις. Εάν το αποκλείσεις, είσαι όμοιρος αυτού του αποκλεισμού. Ο ίδιος περιχαρακώνεσαι. Να είσαι ανοιχτός. Ό,τι σου συμβαίνει, να μπορείς να το εξετάζεις και πάλι και πάλι με ανοιχτό μυαλό. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε, κύριε Κουτουλάκη, ότι και μέσα στη ζωή μας, καθημερινά μπορώ να πω, υπάρχουν ενοίξεις αυτής της υπάρξεως του Θεού, ο οποίος μας δίνει από μικρά πράγματα να καταλάβουμε το μεγαλείο του, τη μεγαλοσύνη. Σίγουρα, γιατί βλέπετε πολλές φορές, και όταν εννοούμε θαύμα, δεν εννοούμε μόνο, πολλές φορές στην εποχή μας, εννοώντας θαύμα, εννοούμε να γιατρευτεί κάποιος, να θεραπευτεί. Εννοούμε πολλές φορές, και αυτό που είπατε είναι πολύ ωραίο και σωστό, ότι κάποιος, ενώ έχει κάποιες ιδέες που δεν έχουν σχέση με την ιδεολογία της θρησκείας, όμως ξαφνικά κάτι συμβαίνει στην ζωή του, ένα γεγονός, και αλλάζουν άρδιν, αλλάζουν όλα. Να ακούσουμε όμως ένα τηλέφωνο και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ναι, σας ακούμε. Πέρα σας. Γεια σας. Είμαι Καλησπέρα. Ο Γιώργος Κασάνδρας, είχα πάρει και την άλλη φορά. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Πολλούς χαιρετισμούς, κύριε Φουντουλάκη και κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήθελα να πω ότι εγώ γνωρίζω ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε μόνο με την πνευματική ζωή. Αυτό είναι ένας ναρκωμανής πώς έγινε καλά. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας ναρκωμανής καλά. Βεβαίως. Με μεθαδόλες και τα λοιπά. Μόνο με την Εκκλησία γίνεται καλά. Θέλω να το αναλύσετε περισσότερο. Και ακόμα περισσότερο να πω ότι ακόμα και το τσιγάρο είναι ναρκωτικό. Πολύ προσοχή. Είναι το πρώτο βήμα. Και δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Μάλιστα. Αυτό και αναλύστε το εσείς, είναι ένα θαύμα κι αυτό. Να είστε καλά. Χαίρετε. Σημειώσω τον κύριο Τσακλή, γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο και να θα απαντήσω. Ευχαρίστω. Χαίρετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι οι επισημάνσεις σας πολύ σοβαρές και πολύ θετικές και, εν πάση περιπτώσει, εμπνέουν σε όλους εμάς το σεβασμό στο Θεό. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε μια ευκαιρία. Δικιά μας χαρά. 24ωρο αυτό της ημέρας και μέσα στη εβδομάδα κάποιες στιγμές που σας ακούμε. Ευχαριστούμε. Και μπορούμε να θυμόμαστε ότι ζει ο Θεός, ζει Κύριος ο Θεός, και δεν πρέπει να το δοξάζουμε. Όμως εδώ θα σταθώ και θα περάσω σε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί ήδη αυτή τη στιγμή, τους Ορθοδόξους. Το Άγιο Όρος, σύσσωμο, πολλά μοναστήρια στην Αττική, πάρα πολλές μητροπόλεις, χριστιανοί, επιστήμονες του Πανεπιστημίου, καθηγητές, άνθρωποι οι οποίοι είναι ευσεβείς, διαμαρτύρονται κατά του Πατριάρχη, διότι δέχεται τα πρωτεία του Πάπα. Και είναι σοβαρό θέμα αυτό, είναι αίρεσης ο παπισμός, διότι εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας
και μεταξύ μας είμαστε όλοι ίσοι. Δηλαδή, μεταξύ των αδελφών χριστιανών, άσχετα αν είναι σχηματισμένοι και αφορούν το σχήμα, το ράσο δηλαδή, ή αν έχουν και θέση διοικητική μεγαλύτερη με το ράσο, έχουμε ισότητα ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει πρώτος που προηγείται, βεβαίως, ανάμεσα στο Θεό και σε εμάς, τον καθένα μας. Είναι δυστυχώς αυτό το πράγμα λυπηρό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει το ακατολόγιστο, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει το άμεμπτο, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι αναμάρτητος, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι πρώτος μεταξύ των ίσων. Αυτό είναι λάθος. Και εάν ο παπισμός έχει σήμερα αυτή την αίρεση και λέει ότι ο Πάπας είναι αυτός ο οποίος έχει το ακαταλόγιστο, το αναμάρτητο και είναι πρώτος μεταξύ των άλλων, τώρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα ότι είμαστε άνθρωποι, θαρτοί, αμαρτωλοί, έχουμε το δικαίωμα της μετάνοιας, έχουμε το δικαίωμα της εξυψώσεώς μας και φυσικά δεν ξέρουμε μέχρι την ώρα του θανάτου μας αν θα κρατηθούμε καθαροί από τους πειρασμούς και θα κρατηθούμε ακέραιοι για να δούμε το Θεό. Λοιπόν, κατά συνέπεια δεν μπορούμε να μακαρίζουμε κανέναν πρώτου τέλους. Και εφόσον κανένα δεν μπορούμε να μακαρίσουμε πρώτου τέλους, εκ των προτέρων δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι καλύτερος από οποιονδήποτε από εμάς πριν την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να σας πω ότι ο Πατριάρχης με τη θέση που έχει πάρει για την ένωση των εκκλησιών και δέχεται τα πρωτεία του Πάπα, αυτό δυστυχώς είναι προδοτικό, είναι δηλαδή ανορθόδοξο και θα πρέπει να σκεφτούμε σωστά και θα πρέπει να προσευχηθούμε και θα πρέπει να το αποστείλουμε επιστολές όλοι μας, ο καθένας από εμάς που ακούει, αλλά και εσείς σε μια εκκλησία και σε ομάδες και να του ζητήσουμε να επανέλθει στην πραγματικότητα της πίστεώς μας. Που η πίστη μας δέχεται τον Ιησού Χριστό πρώτον από όλους μας, κυριών μας δηλαδή, και εμάς μεταξύ μας όλους ίσους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να κάνετε μια μέρα ένα θέμα γι' αυτό. Να είστε καλά. Είναι σοβαρό αυτό που είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φουντουλάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να το σχολιάσετε. Γιατί είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ξαναπεί και... ότι είμαστε ενάντια στις οικουμενιστικές κινήσεις εμείς, οπωσδήποτε. Αλλά βλέπετε πόσο σκανδαλισμός υπάρχει στο χριστεπώνυμο ορθόδοξο πλήρωμα. Διότι είδατε ότι και ο κύριος που μας πήρε προηγουμένως, αγαπητός φίλος, ανησύχησε. Ανησύχησε και σκανδαλίστηκε. Διότι υπάρχει αυτή η παπική, ας πούμε, νότα που λέει ότι ο Πάπας είναι ανώτερος από όλους τους άλλους ιεράρχες. Ενώ αν δούμε στις πράξεις των Αποστόλων θα δούμε ότι οι πρώτοι, οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι, όταν έκαναν επισκόπους, δεν έβαζαν πρώτο επίσκοπο, δεύτερο επίσκοπο, αλλά έβγαναν τρεις κατηγορίες, το διάκονο, τον ιερέα και τον επίσκοπο. Όλοι λοιπόν είναι επίσκοποι. Αυτοί είναι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι και οι πατριάρχες είναι επίσκοποι. Δεν υπάρχει, κατά το Ευαγγέλιο μας, δεν υπάρχει ανώτερος βαθμός του επισκόπου. Εφόσον ένας είναι επίσκοπος, είναι επίσκοπος τελείως. Είναι ίσως με τον άλλο. Τώρα, επειδή είχε ιδρυθεί η Εκκλησία της Ρώμης, επειδή ιδρύθηκε κατά κάποιο τρόπο εκεί που ήταν ο Παύλος, τότε πέθανε ο Παύλος κλπ. Έδωσε μια προτεραιότητα στην Εκκλησία της Ρώμης ως ίση πρίμους πάρες, πώς το λέει, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ίσων να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό? Απλούστατα σηκωνόταν πρώτος και σηκωνόταν οι άλλοι υπόλοιποι. Τίποτε άλλο. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή πρωτοβουλία ανώτερη από τον άλλον. Mm-hmm. Αυτό όμως σιγά σιγά το εκμεταλλεύτηκαν οι πάπες, οι κατά καιρόν πάπες και έγιναν δικτάτορες. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό βέβαια το καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα και το βλέπω κάθε άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος, ότι αυτό δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή και η Ορθοδοξία δεν το έχει ποτέ αυτό το πνεύμα. Ωραία. Θα ήθελα να απαντήσουμε στο θέμα του πρώτου φίλου που αναφέρθηκε και στα ναρκωτικά. Και γενικότερα αυτό και πριν με την απάντηση σας κύριε Τσακλή, αυτό που έχουμε δει ότι μέσα νωρίς γίνεται μεγάλο έργο και πολλές φορές αυτό το σημαντικό έργο που γίνεται και πολλοί φτωχοί βοηθούνται και άνθρωποι που έχουν υποπέσει στα ναρκωτικά και σε άλλα άσχημες καταστάσεις μπορούν και τους βοηθάει η Εκκλησία να ξεπεράσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε όμως ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι, αλλά Γιώργο, είμαι ο φίλος ο Διονύης από το Φούρνο. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είσαστε.
Λοιπόν, σε περιμένω στο φούρνο να τα πούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έλα, γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούμε, βεβαίως. Ήθελα να πω ότι για το σημερινό θέμα που έχετε, όσοι στηρίζονται στα υλικά μέσα και στις δικές τους δυνάμεις, κάποτε τους προδίδουν. Και εκεί, ζητώντας το κάτι το υπερβατικό, βλέπουν το θαύμα, το κάτι το άνθεν. Ο Θεός είναι μια μεγάλη αγάπη, είναι μεγάλο το ελαιός του, όσοι τον ζητούν. Αλλά και βλέποντας την άγνοια ο Θεός κάποιου ανθρώπου που είναι μακριά από τα μυστήρια της Εκκλησίας, πάλι ενεργεί. Και σε μένα, που ήμουν μακριά από τον Θεό, δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα που συζητάτε σήμερα αυτό που λέω. Να συνεχίσω. Ναι, πείτε, πείτε λίγο, μην γράψω τηλέφωνο, αλλά πείτε ναι. Λιγάκι, ναι. Και σε μένα, μακριά από τον Θεό που ήμουν, ο Θεός μου έκανε το εξής θαύμα, μου παρουσίασε πνευματικούς ανθρώπους, ενώ ήμουν μια πολύ μοντέρνα κοπέλα, και άλλαξε όλη η ζωή μου. Και υλικά και πνευματικά. Κάθε δευτερόλεπτο βλέπω την πρόνοια τη Θεία Οικονομία. Έτσι είναι. Ένα παράδειγμα στο αποτέλεσμα μου, προβληματικός μου, ένα παιδί αγόρασε από το φαρμακείο, από ένα μεγάλο επιστήμονα, κάποια φάρμακα για να πάει στη μητέρα του. Στον δρόμο όμως, το παιδί αυτό τα έχασε τα φάρμακα αυτά. Ο φαρμακοποιός όταν έφυγε το παιδί, είδε ότι δεν έδωσε τα φάρμακα του παιδιού, αλλά κάποιο δηλητήριο. Εκεί σήκωσε τα χέρια ψηλά στον ουρανό και είπε εκείνη τη στιγμή, αυτός ο εξαίρετος επιστήμονας, Θεέ μου, αυτή τη στιγμή μόνο εσύ μπορείς τώρα να με βοηθήσεις. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα το παιδάκι στο φαρμακείο και λέει: Κύριε φαρμακοποιέ, δώστε μου τα φάρμακα πίσω, γιατί στον δρόμο τα έχασα. Σε έναν υπόνομο, έπεσα κάτω και χτύπησα. Δεν είναι μεγάλο θαύμα αυτό? Βεβαίως. Μα όλα αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητα, αλλά πολλές φορές δεν καθόμαστε να τα αναλύσουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που τα θεωρούν ότι όλα είναι στην τύχη και όλα αυτά είναι τυχαία. Και έχετε, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και είστε ακριβώς μέσα στο πνεύμα αυτών που λέμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Εμείς εδώ είμαστε κάθε 5-7 η ώρα για να συζητάμε όλοι μαζί όλα αυτά τα θέματα που αναλύουμε. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, πνευματικοί άνθρωποι, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνό σας, για τη στήριξη. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Κακολίδης, Γεωργίου το Λαμπρό εκλεκτό δίδυμο της εκπομπής αυτής. Να είστε καλά. Και θα ήθελα να πω κάτι που ο κύριος Αντζακλής έθιξε για τα σχολεία και τα θρησκευτικά και τα λοιπά ήταν τον χρόνο. Είμαι 92 ετών όπως ξέρετε και προς 75 ετών έμαθα από τον θεολόγο καθηγητή μου της Αγίθου, τον περίφημο Διονύση Λάτα, τρία βασικά πράγματα της Ορθοδοξίας. Πρώτον, η πηγή της Ορθοδοξίας είναι η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη και Καινή. Και η Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση θα πει, όταν προσαφρόμαστε παράδειγμα, θα κοιτάμε προς Ανατολά. Δεν είναι γραμμένο πουθενά αυτό. Αυτό εδώ θα πω ένα σωτά, διότι εξανατολώ το φως. Ναι, ναι. Κάτι είχε η γραμμή, είχε πρόβλημα η γραμμή. Ωστόσο, να ξαναπάρει ο κύριος Κακολίδης να τον ακούσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το σημερινό Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Το οποίο είναι το Ευαγγέλιο του Σπορέα, που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Εμείς, με καθυστέρηση μερικών ημερών, δεν είναι πάντα διαχρονικό είναι το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει χρόνος για το πνεύμα, βέβαια. Και λέει ότι βγήκε ένας γεωργός για να σπείρει και μερικοί σπόροι έπεσαν σε χώμα πατημένο. Και δεν φύτρωσαν, βέβαια, κύρισαν τα πετεινά του ουρανού και τους έφαγαν. Άλλοι σπόροι πέσανε σε πετρώδες έδαφους. Και όταν βγήκε ο ήλιος, τους ξέρανε τους σπόρους, βγάλανε λίγο υγρασία που είχε η πέτρα, αλλά δεν είχαν ρίζες. Και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε γη με αγκάθια, ζυζάνια και έπνιξαν το σπόρο. Είναι η τρίτη κατηγορία αυτή. Και άλλο μέρος έπεσε σε γη καλή και έφορη, και άλλο σπόρο έδωσε 30 και 60 και 100 φορές περισσότερους σπόρους. Φύτρωσε δηλαδή, σάπισε ο ίδιος και έβγαλε αμέσως φύτρα. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του Ιησού, τι σημαίνει αυτή η παραβολή, και είπε ο Χριστός ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και εκείνοι που παραμοιάζονται με δρόμο πατημένο είναι όσοι άκουσαν το λόγο του Θεού, αλλά επειδή ήταν σκληρή η καρδιά τους μέσα, δεν μπόρεσαν να τον δεχτούν, τον άφησαν, μαράθηκε και χάθηκε. Και μάλιστα λέει ότι ήρθε και ο διάβολος, ο οποίος τους τον επήρε, λέει, μέσα από τις καρδίες του το λόγο του Θεού. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παραμοιάζονται με πετρώδες έδαφος. Αυτή τι συμβαίνει, η πέτρα έχει λίγο. Όπως ξέρετε, έχει λίγο χώμα.
επάνω της. Ο σπόρος λοιπόν κάθεται στο χώμα της, στην υγρασία του χώματος, και κάνει μια μικρή αρχή για να βγει. Όμως κατόπιν έρχεται ο ήλιος, τον εξεραίνει και δεν έχει βάθος ρίζας για να μπει μέσα στο χώμα να βρει περισσότερη υγρασία, και έτσι γι' αυτό ο σπόρος χάνεται. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, ξέρετε, σας λένε σήμερα ναι και αύριο λένε. Και αύριο. Μα εγώ δεν θυμάμαι να είπαμε τίποτα. Μα χτες δεν λέγαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι έτσι και έτσι και θα κάνουμε τούτο και το άλλο. Δεν μπορώ, δεν είναι αυτό κλπ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που λένε ναι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι. Δηλαδή αλλάζουν συνεχώς. Και έτσι σε αυτούς δεν πιάνει ο σπόρος. Βέβαια, πριν προχωρήσετε, κυρία Τσέγκλα, να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο πάνω στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή και αναφέρει τώρα ο κύριος Τσακλή. Είστε μέσα στο θέμα. Μου κάνει εντύπωση. Η πρώτη κιόλας λέξη της περικοπής αυτής είναι σημαντική. Εξήλθε ο Σπύρον. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή αντί της λέξης σπορεύς, όπως θα αναμένε κανείς, για να υπογραμμίσει ότι ο Υιός του Θεού δεν σταματάει να σπέρνει ακούραστα στις ψυχές των ανθρώπων τον παντοδύναμο σπόρο Παύλα Λόγο της ευσέβειας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό επειδή απουσιάζει η πρόθυμη αποδοχή της ψυχής μας, η γονιμότητα, η αγαθή γη, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Ο σωτήριος Λόγος του Θεού ηχεί στην ακοή μας, χωρίς δυστυχώς εν τούτης να εγγίζει το βάθος της υπάρξεώς μας. Αλλά ακόμη μπορούμε να μελούμε το χρέος και της δικής μας σποράς, την τιμητική αποστολή μας στον αγρό του Θεού που είναι οι καρδιές των συνανθρώπων μας. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι άμα χριστιανός, άμα ιεραπόστολος. Σας ευχαριστώ. Να είστε εμείς καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Και να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση αυτή, ότι είναι διαρκής η σπορά. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού διαδίδεται πάντοτε και σε όλους τους ανθρώπους της γης και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και σε όλες τις γενναίες. Ήταν πάρα πολύ επισήμανση αυτή του αγαπητού μας φίλου της εκπομπής. Και η τέταρτη κατηγορία είναι η αγαθή γη, η καλή γη δηλαδή, όπου ο σπόρος εκεί φυτρώνει και αναπτύσσεται άλλους 30, άλλους 60 και άλλους 100 φορές. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, εδώ μας βάζει σε μια σκέψη το Ευαγγέλιο και οι λόγοι του Κυρίου ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων. Γιατί αυτές οι κατηγορίες της υποδοχής του Λόγου του Θεού δεν μπορεί παρά να είναι κατηγορίες ανθρώπων. Βεβαίως ένας άνθρωπος είναι πολυπίκυλος και μέσα στη ζωή του μπορεί να αλλάξει πολλές κατευθύνσεις. Μπορεί στην αρχή να μην τον ακούσει και μετά να τον ακούσει το λόγο. Αλλά πάντως αυτές είναι οι τέσσερις βασικές κατηγορίες. Τι θέλει να μας πει τώρα, τι είναι, να αναλύσουμε έτσι λιγάκι τι είναι κάθε κατηγορία. Οι πρώτοι άνθρωποι είπαμε ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι σκληρόκαρδοι. Σκληροί άνθρωποι. Τους ακούς και λένε, αυτός έκανε έτσι να τον εκκρεμάσουμε στο Σύνταγμα. Αυτός έκανε αλλιώς. Θάνατος. Αυτά είναι οι Χομεϊνίδες οι λεγόμενοι, ας πούμε. Τους έχετε ακούσει κι εσείς, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία από το να καταδικάζουν κάποιον. Να καταδικάσουν. Πριν πάμε σε αυτή την κατηγορία, ακούσουμε τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Υπάρχουν μερικοί που κατηγορούν τους παλαιομορίτες ότι δεν είναι ορθόδοξοι και όπως διάβασα σε ένα περιοδικό, ο Σεραφείμ Περαιός λέει ότι δεν έχουν μυστήρια για αυτά. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, δεν θα αναλύσω θεολογικά και πατερικά για την ορθότητα ή ότι κάνει λάθος αυτός ο Μητροπολίτης. Απλώς θα αναφέρω ένα θαύμα το 1924 όταν έγινε. Δηλαδή η αλλαγή του ημερολογίου από εμπορικό σε πολιτικό, έτσι, συγγνώμη για τις λεπτομέρειες, δεν ξέρω καλά. Λοιπόν, έγιναν κάποια πράγματα, δηλαδή και τα αναφέρει και ο φιλόθεος Ζερβάκος, δηλαδή για τη λένε μερικοί μόνο οι παλαιομογίτες θα λένε. Υπάρχουν όμως και μερικοί όπως ο Καδιώτης και ο φιλόθεος Ζερβάκος, οι οποίοι πιστεύαν ότι η αλλαγή δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, θα σας αναφέρω ένα θαύμα, γιατί αναφέρετε τα θαύματα στην εκπομπή σας. Βεβαίως. Λοιπόν, μετά την αλλαγή του ορτολογίου 13ου 1924, πήγανε στον Ημιτό, είχαν κάποια αγρυπνία στην εκκλησία Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, έτσι, και άμα όποιος δεν την πιστεύει θα δει στην εφημερίδα Σκρυπ 15-28 Σεπτεμβρίου 1925. Λοιπόν, θα δει ότι εκεί πέρα βγήκε ένας σταυρός ολοφότινος πάνω, η οποία εκκλησία ήταν, ξέρετε, δεν ήταν με την εκκλησία που είχε αλλάξει το ημερολόγιο, αλλά με αυτή που παρέμεινε, δηλαδή το Ορθόδοξο, το Πάτριο.
Λοιπόν, τώρα για τον φιλόθεο Ζερβάκο, έτσι, όποιος δεν το πιστεύει, το βιβλίο του λέγεται «Το βαμπικό ημερολόγιο και η καρπή αυτού». Λέει ότι επειδή το παλαιό εορτολόγιο είναι παράδοση έγγραφος, επειδή το νέο είναι καινοτομία παπικής μασονικής προελεύσεως, όσοι καταφρονούν το παλαιό εορτολόγιο και ακολουθούν το νέο, είναι υποκείμενο του αναθέματος. Ωραία, θα σας απαντήσουμε. Εμείς θέλουμε να σας βεβαίως, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πήρατε τηλέφωνο. Πριν προχωρήσετε, κυρία Τζακλή, να κάνουμε ένα δύο ανακοινώσεις, να προχωρήσετε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να τα αναλύσουμε. Πρώτον, μιλάμε για όσο άνοιξε τώρα τις τηλεοράσεις τους, ότι μιλάμε για το θαύμα στην καθημερινότητα, για την καθαρή καρδία, για τα μυστήρια της Εκκλησίας και για τον καθαρισμό μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό αναλύσαμε και θέλοντας να δείξουμε από την αρχή της εκπομπής ότι μέσα στη ζωή του ανθρώπου η πίστη, η ελπίδα προς το Θεό, η ελπίδα προς το αγαθό, όπως αποκαλείται μέσα από τη φιλοσοφία, βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπεράσει όλα τα ψυχικά νοσήματά του. Και επίσης μπορείτε να πάρετε και εσείς τηλέφωνο, να μας πείτε τις εμπειρίες, τα βιώματά σας, εάν κατά τη διάρκεια της ζωής σας έχετε γευτεί κάποιο θαύμα, αν πιστεύετε στα θαύματα και ποια είναι η προσωπική σας άποψη για το μεγάλο και κέριο ζήτημα που αναλύουμε στη σημερινή ζωντανή αυτή εκπομπή. Είμαστε κοντά κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα. Όσον αφορά και το ερώτημα που έθεσε ο αγαπητός φίλος, θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως και θα πει ο κ. Σαντζακλής την δική του άποψη. Δεν έχουμε το χρόνο για να αναλύσουμε και να φέρουμε εδώ όλες τις αποδείξεις και να δείξουμε την ορθότητα του νέου ημερολογίου ή του παλαιού ημερολογίου και όλα αυτά που είπε ο αγαπητός τηλεθεατής. Όμως αυτό το οποίο έχουμε δει το τελευταίο καιρό και μιλάω για το παλαιό ημερολόγιο στην Ελλάδα, ότι πολλές φορές, και αυτό το λένε και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του παλαιού ημερολογίου, ότι έχουν διασπαστεί και έχουν κοπεί σε πολλά κομμάτια. Και αυτό είναι ένα κομμάτι γενικότερα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, και δεν θα ήθελα στον αέρα να πω περιπτώσεις και για ποιους αναφέρομαι, ότι δεν έχουν όλη την ιεροσύνη. Δηλαδή, ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που μόνοι τους έχουν αυτοχειροτονηθεί, μόνοι τους έχουν βάλει να ράσω και λένε ότι είναι ιερέας και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα σε δημόσια να αναφερθούμε με ονόματα και όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι έχουν κοπεί σε κομμάτια. Μιλάω για το ζήτημα της ιεροσύνης. Δεν μιλάω για το θέμα ποιο είναι πιο σωστό με βάση επιστήμονες και όλα αυτά, για το παλαιό, για τον ημερολόγιο. Μιλάω για το θέμα της ιεροσύνης. Καθαρά για να μην δημιουργούμε παρεξήγηση. Αν ποιος και όσο Τζακλής... Εγώ θα ήθελα μόνο να πω το εξής, ότι όσο πολύ συμπαθείς είναι και οι άνθρωποι αυτοί του παλαιού ημερολογίου, αλλά με ένα λόγο αυτός ο διχασμός έκανε πολύ κακό στην Εκκλησία, γιατί έχω και ο πατήρ Παϊσίος, και θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει ο Θεός να γίνει πάλι ένα πλησίασμα. Καλός ή κακός, το σφάλμα έγινε. Και κανένας δεν φανταζόταν τότε ότι θα γίνει τόσο μεγάλη καταστροφή στην Εκκλησία. Ωστόσο, θα πω το εξής, ότι δεν είναι οι 13 μέρες η διαφορά, διότι όπως ξέρετε και οι μονές του Αγίου Όρους έχουν 13 μέρες διαφορά από το νέο ημερολόγιο, όμως δεν συνταυτίζονται, δεν συλλειτουργούν και δεν έχουν κοινό ποτήριο. Και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, λεγόμενες παλαιοημερολογίτες κλπ. Ναι, δεν επικοινωνούν. Δεν επικοινωνούν. Το νέο ημερολόγιο επικοινωνεί παρόλη τη διαφορά των 13 ημερών. Ναι, αυτό Είναι σημαντική λεπτομέρεια να την πούμε και όλες βέβαια, και καλά κάνει. Δεν θα δούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έτσι κατά κάποιο τρόπο έχουν αυτή την νοοτροπία. Και ωστόσο είναι μεγάλο το θέμα και θα έπαιρνε ούτε μια εκπομπή, ούτε δύο εκπομπές για να μπορέσει κανένας να αναλύσει αυτό το θέμα του παλαιού και του νέου ημερολογίου. Αλλά συνεχίσουμε στο Να μας πείτε σε τέταρτη κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι αφενός μεν ακούνε το λόγο, όπως και άλλες τρεις κατηγορίες, το λόγο του Θεού, το λόγο του Ευαγγελίου, τον Ευαγγελικό λόγο, το λόγο του Χριστού. Και τον εδέχονται, τον ασπάζονται, και όχι μόνο τον ασπάζονται, αλλά τον εστερνίζονται και τον εθέτουν σοβαρά υπόψη τους μέσα στη ζωή τους και πάνε, συνταυτίζουν και συμπορεύονται με το λόγο του Θεού, δηλαδή κάνουν πράξη το λόγο του Θεού και φέρουν αποτέλεσμα άλλες 30, άλλες 60 και άλλες 100 φορές. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των κατηγοριών αυτών. Βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Και στην διάρκεια της ζωής του ένας άνθρωπος αλλάζει νοοτροπία. Αλλιώς συμπεριφέρεται στην νεανική του ηλικία, αλλιώς στην όρημη ηλικία, αλλιώς στην παιδική, αλλιώς στην γεροντική του ηλικία. Ας ευχηθούμε ότι εμείς, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα καταλάβουμε τον πλούτο που έχει η Ορθοδοξία, τον οποίο τον ζητάει όλη η ανθρωπότητα τώρα. Όλη η ανθρωπότητα κρέμεται από την Ορθοδοξία, διότι μόνο η Ορθοδοξία μένει και κρατάει τη λαμπάδα της. Ο παπισμός και όλα αυτά οι Προτεστάντες το έχουν διαλύσει. Οι Προτεστάντες παντρεύουν σκύλους τώρα στις εκκλησίες. Έχετε δίκιο. Έχουμε τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε.
σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά μια όαση με στην ελληνική τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να διαβάσω κάποιο διάλογο που είχε ο πολύ σοφός πατήρ Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος. Βεβαίως. Πριν κάποια χρόνια. Δεν ξέρω, είναι 3 λεπτά περίπου. Ναι, πείτε. Ναι, πείτε μας. Ναι. Μια μέρα δέχτηκα από το φοιτητή της ιατρικής και δεν θυμάμαι ποια φορμή συζητούσαμε για θέματα της Εκκλησίας. Κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω και βλέπω τον πατέρα Επιφάνειο. Παιδί μου, έχει χαλέσει το τηλέφωνό μου. Μπορώ να τηλεφωνήσω από το δικό σου? Ευχαρίστω, γέροντα, περάστε. Τηλεφώνησε και μετά εγώ εκμεταλλευόμενο στην ευκαιρία του λέω. Γέροντα, εδώ συζητάμε με ένα φίλο μου και μου έχει θέσει ένα ερώτημα στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε καλύτερα εσείς. Το ερώτημα είναι το εξής. Εσείς οι χριστιανοί αδιαφορείτε λίγο πολύ για το πρόβλημα αυτής της ζωής. Συνέχεια μιλάτε για την αιώνιο βασιλεία. Αιώνιο βασιλεία εδώ, αιώνιο βασιλεία εκεί, ενώ ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Ο Γιώργος Επιφάνειος τον κοίταξε με το διαπεραστικό του βλέμμα και του λέει: Παιδί μου, για να μην μιλάμε αφηρημένα, για πες μου ένα πρόβλημα της παρούσης ζωής για τον οποίο δεν έχει δώσει απάντηση η Εκκλησία. Ναι, να σας πω. Η φτώχεια. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεινούν. Είναι γυμνοί και εσείς τους μιλάτε για την αιώνια βασιλεία. Λες και μπορεί κανείς να χορτάσει ή να αντιθεί με την αιώνια βασιλεία. Καλό μου παιδί, και σε αυτό έχει απαντήσει η Εκκλησία. Εάν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές της, ο έχουν δύο χιτώνας μεταδόδει το μη έχοντι, και αν μη περισσεύσει δικαιοσύνη μόν πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, που μη εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για φτώχεια. Φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη των Ιουδαίων συνίσταται στην απόδοση στους στοχούς του 1/10 των εισοδημάτων τους. Αν λοιπόν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές της Εκκλησίας, δηλαδή να δίνουν ακόμη περισσότερο από το 1/10, δεν θα υπήρχε ούτε φτώχεια, ούτε πείνα, ούτε γύμνια στον κόσμο. Πάτρε, κοιτάξτε, αυτά είναι ευχολόγια, τα έχουν πει κι άλλοι. Το ξέρω, παιδί μου, ότι τα έχουν πει κι άλλοι. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Μίλησαν για δικαιοσύνη, για αγάπη, για ελευθερία, απευθυνόμενοι στην απρόσωπη μάζα που λέγεται ανθρωπότης. Ενώ ο Χριστός μίλησε για αυτά απευθυνόμενο στα πρόσωπα. Στο Βασίλη, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στη Μαρία. Και ενώ τα διάφορα κοινωνικά συστήματα δεν κατάφεραν να πείσουν κανένα, ο Χριστός έπεισε χιλιάδες ανθρώπους να μοιράσουν τις περιουσίες τους στους φτωχούς, να εφορμόσουν κοινωνική δικαιοσύνη, να συμπαρασταθούν στον ανθρώπινο πόνο, να θυσιάσουν τη ζωή τους για την αγάπη των άλλων. Κατάφερε και τελώνες και πόρνους και ληστές και φωνιάδες να τους αλλάξει τελείως και να τους κάνει αγίους. Και μια και να φέρεις τα προβλήματα της ζωής, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ο θάνατος είναι ή δεν είναι πρόβλημα της παρούσης ζωής? Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Ο θάνατος είναι πρόβλημα της παρούσης ζωής και μάλιστα τα μεγαλύτερα. Τι έχει να πεις εσύ ή οποιοδήποτε άλλος στη χαροταμένη μάνα που κατεβάζει στον τάφο το παιδί της? Τι έχει να πεις εσύ στο παιδί που κατεβοδώνει στην τελευταία του κατοικία τον πατέρα του? Εσείς τι έχετε να πείτε? Όχι εγώ, ο Χριστός, ο Χριστός παιδάκι μου. Γεμίζει την ψυχή αυτών των ανθρώπων με την ελπίδα ότι ο χωρισμός αυτός είναι τελείως προσωρινός. Μετά από λίγο καιρό θα ξανασυναντηθούν. Γι' αυτό και τους φέρει στα χείλη το καλό ταξίδι, παιδί μου. Καλή αντάμωση, πατέρα. Το έχεις λίγο αυτό? Πάτερ, ενώ εγώ σας μιλάω για τη ζωή, είμαι πάτε στο θάνατο. Παιδί μου, αν έχεις απάντηση σε αυτό, απάντησέ μου. Σε ρώτησα αν ο θάνατος είναι πρόβλημα της παρούσης ζωής. Δεν μου απάντησες. Και επειδή δεν έχεις απάντηση, προσπαθεί να ξεφύγεις. Παρατάστα, επανέλθουμε σε εκείνα που απασχολούν εσένα ως προβλήματα της παρούσης ζωής. Δεν μου λες, παιδί μου, ακόμα και αν απαριθμίσεις όλα τα προβλήματα της παρούσης ζωής, ένα προς ένα, πώς μπορείς να τα εξηγήσεις χωρίς τη μεταθάνατο προοπτική, τις αδικίες, τις σκοφαντίες, το φθόνο, τη φτώχεια, τις αρρώστιες? Τι νόημα έχει να τα υπομείνει κανείς όλα αυτά και στο τέλος να φτάνει να καλύπτει 2 μέτρα γης και να περιπίπτει στην ανυπαρξία? Τι νόημα έχει? Κανονικά θα έπρεπε, λογικά σκεπτόμενος, να πάει να αυτοκτονήσει. Ενώ με τον Χριστό όλα αυτά να αποκτούν ένα νόημα. Όλα. Και ο πόνος και τα δάκρυα και οι αρρώστιες και ο θάνατος. Όλα αποτελούν προετοιμασία για το ταξίδι προς την αιωνιότητα. Πάτε συνέχεια στα μνήματα, με φαίνεται. Δεν σε φαίνω στα μνήματα. Σου μίλησα για τη ζωή. Είναι ή δεν είναι αυτά προβλήματα που αφορούν όλους τους ανθρώπους? Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Αφού θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή, το αν θα γίνεις εσύ αύριο καρδιολόγος, μικροβιολόγος ή χειρούργος, το αν θα ανυπευθείς ή όχι, το αν θα πετύχεις το γάμο ή όχι, αυτά είναι ένα ενδεχόμενο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι. Εκείνο όμως που είναι απόλυτα σίγουρο είναι ότι και εσύ και εγώ κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μας. Δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής σου. Δεν μπορείς. Μα πάτε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορείς να λύσεις ότι δεν σε ενδιαφέρει.
Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τη ζωή? Πώς δεν έχει σχέση με τη ζωή? Απάντησε μου στο εξής ερώτημα. Ανάμεσα σε μένα και σε σένα είναι το μήμα σου. Κοίταξε το και πες μου. Αρχίζει ή τελειώνει? Μα πατρε, τι σχέση έχει αυτό με εκείνο το οποίο σας συζητάμε? Πώς δεν έχει σχέση? Από την απάντηση την οποία θα δώσει αυτό το ερώτημα θα εξαρτηθεί η ζωή σου. Εάν πεις ότι στο μήμα σου αρχίζεις, θα πρέπει να προετοιμαστείς για αυτό το ταξίδι. Αν πεις ότι τελειώνεις, τότε δεν μπορείς να βρεις νόημα στη ζωή σου. Ε, πάτρε, πώς δεν έχει νόημα? Εγώ τη γλιτώ τη ζωή μου. Καημένο παιδί, έχεις την εντύπωση ότι όλη η ζωή θα είναι μια διαρκής χαρά και ευφροσύνη? Έχεις την εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που πέρασαν όλη τη ζωή τους γλιτώντας? Αν ξέρεις τέτοιους ανθρώπους, φέρε μου έναν να τον γνωρίσω κι εγώ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν και σε διαβεβαιώ ότι στα 30 χρόνια της ιερατικής μου διακονίας επέρασαν εκατοντάδες άνθρωποι από το εξομολογητήριό μου. Αλλά δεν γνώρισα όταν έλα που να μην κουβαλούσε κάποιο σταυρό. Όλοι κουβάλουσαν σταυρό. Άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο. Άλλος βαρύτερο, άλλος ελαφρύτερο. Δεν ήταν όμως κανένας που να μην είχε το σταυρό του. Πώς λοιπόν εσύ πιστεύεις θα περάσει όλη τη ζωή σε διαρκή ευτυχία? Πάτε, έχετε τα επιχειρήματά σας, αλλά εμένα δεν με απασχολεί το θέμα. Όταν παιδί μου σε απασχολήσει, έλα να σε βοηθήσω όσο μπορώ. Και η συζήτηση τελείωσε εκεί. Αλλά συνεχίστηκε μετά από λίγους μήνες με ένα τηλεφώνημα. Μου τηλεφώνησε ο γιατρός αυτός και μου είπε: θυμάσαι μια συζήτηση με κάποιο παπά πέρυσι? Ναι, τη θυμάμαι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως με απόρρισε επειδή συγκρούστηκα μαζί του? Μπα, πιστεύεις και στους αφορισμούς? Κοίταξε βρε παιδί μου, δεν πιστεύω στους αφορισμούς, αλλά από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα όλοι μου πήγαν στραβά, στραβά και ανάποδα. Το μόνο το οποίο μπορώ να σε διαβεβαιώσω είναι ότι δεν σε αφόρησε. Αλλά αυτό το οποίο μου είπες θα το πω. Όταν θυμίσω στο γέροντα το περιστατικό και του είπα για τους φόβους συνομιλητή του, μου απάντησε τα εξής. Επειδή έχουμε ένα τηλέφωνο και οδηγούμαστε και στο τέλος της εκπομπής, αν μπορείτε να μας πούτε. Πολύ ωραία και αρκετά βέβαια αυτά που μας είπε ο αγαπητός φίλος. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε τηλέφωνο και. Ήταν και μέσα στο θέμα. Ήταν και μέσα στο θέμα. Ήταν και μέσα στο θέμα γιατί κατά κάποιο τρόπο το ότι υπάρχει ανάσταση και μέλουσα ζωή είναι σοβαρό πράγμα. Δηλαδή να το σήξει κανείς. Και... Να ακούσουμε ένα τηλέφωνο, να σας ακούμε. Το θαύμα λοιπόν της ζωής είναι το θαύμα της πίστεως πάνω απ' όλα. Αν δεν έχουμε την πίστη, βεβαίως, δεν θα δούμε κάποιο θαύμα στη ζωή μας. Θα δούμε τέρατα και σημεία τα οποία θα μας δημιουργούν στην ψυχή μέσα κατάθλιψη. Και θέλω να γίνω συγκεκριμένος με αυτά τα οποία βλέπω αυτές τις ημέρες στην τηλεόραση. Δια του τύπου λοιπόν διακοπεύεται η Εκκλησία. Με ποιο τρόπο? Αν κάποια Μητρόπολη θέλει να έχει ένα αυτοκίνητο, της λένε βεβαίως το κράτος, να πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο από αυτά τα αυτοκίνητα που έχουμε κατάσχει εμείς και τα έχουμε στο ΟΔΗ μέσα. Ή μια δημόσια αποθήκη και ξέρετε, οι λαθρέποι ναρκωτικών, οι έποροι όπλων, λευκή σαρκό κλπ. Δεν έχουν αυτοκίνητα 1200 κυβικά ή 1000 κυβικά πατίνια. Έχουν πολυτελή αυτοκίνητα εντυπωσιακά για να εντυπωσιάζουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν λοιπόν ο νόμος τους πιάσει, κατάσχει αυτά τα αυτοκίνητα. Και έχει μια συλλογή το κράτος από ένα σωρό τέτοια αυτοκίνητα. Λένε λοιπόν το Μητροπολίτη, θα πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο από το ΟΔΗ. Χωρίς χρήματα, να διαλέξεις ποιος σου κάνει. Ο Μητροπολίτης δεν έχει γνώσεις, θέλει τον οδηγό. Διαλέγει ο οδηγός ένα που να έχει σε μηχανική κατάσταση καλή, για να μην πληρώνει επισκευές η Μητρόπολη και εξοδεύει λεφτά στις αντιπροσωπείες. Παίρνουν λοιπόν ένα αυτοκίνητο, το φέρνουν στη Μητρόπολη και μετά έρχονται οι δημοσιογράφοι και λένε: κοιτάξτε, ο Μητροπολίτης χρησιμοποιεί μία Cadillac. Ο Μητροπολίτης χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο σαν και αυτό που έχει ο νονός της νύχτας. Και παρομοιάζουν τον Μητροπολίτη, ο οποίος δεν έχει χρήματα να αποκτήσει αυτοκίνητο, ούτε του εγκρίνουν χρήματα να αγοράσει ένα αυτοκίνητο Μητρόπολης, αλλά περιμένει από μία δωρεά ή από μία χορηγία. Και φυσικά το κράτος τέτοια αυτοκίνητα έχει στις αποθήκες του από λαθρεμπόρους, από κακοποιούς. Και έτσι λοιπόν διαπομπεύεται η εικόνα της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν να μην πιστεύουμε αυτά που μας προσφέρει η κατανάλωση σαν εικόνα, να πιστεύουμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και να είμαστε μέσα στην ψυχή μας δίκαιοι για να δικαιωθούμε. Ευχαριστώ. Πείτε μας λίγο, κυρία Τζακλίκη, για τα DVD που έχετε δημιουργήσει, για το βιβλίο σας, γιατί υπάρχει ερώτημα. Θα σας πω αμέσως. Θα σας πω αμέσως. Στους τηλεθεατές, να μας πείτε λίγο, ναι. Λοιπόν, είπαμε, στους φορέας είναι ο Χριστός. Βεβαίως. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κανείς το Λόγο του Θεού ποικίλει από τον σκληρό άνθρωπο, τον επιπόλαιο άνθρωπο και τρίτη κατηγορία είναι ο πολυπράγμων. Γι' αυτό παρουσιάζεται εκεί πέρα η εικόνα των ζυζανίων. Τα ζυζάνια τι είναι? Δεν είναι έντομα όπως νομίζουν μερικοί, ζυζανιοκτώνα κλπ. Είναι άλλα φυτά τα οποία καταπνίγουν. Δηλαδή τι κάνουν?
παίρνουν την νικμάδα από τα αυτά τα καλά, από το στάρι ας πούμε, τα ζυζάνια και έτσι το στάρι ατροφεί. Και δεν μπορεί να αναπτυχθεί και πεθαίνει. Αυτά λοιπόν τα ζυζάνια τα παρομοιάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας με τι, με τις μέριμνες που έχουμε και τις ειδονές του βίου, λέει. Δηλαδή οι πλούσιοι άνθρωποι, όπως είπε και ο αγαπητός φίλος, που ασχολούνται με την Cadillac, με το ένα με το άλλο και η μόνη τους αυτή είναι πώς θα αλλάξουν το αυτοκίνητό τους κλπ. Έχουν πέσει σε αυτή την κατηγορία της μέριμνας. Δεν τους μένει καιρός, ούτε χώρος μέσα στην ψυχή για να αναπτύξουν το λόγο του Θεού. Διότι χρειάζεται και μια ανάπτυξη και μια προσπάθεια. Και να έλεγα το εξής, ο λόγος του Θεού πρέπει να είναι κατεύθυνση στη ζωή του ανθρώπου, γιατί είναι διαχρονικός πρώτα-πρώτα. Είναι ο μόνος λόγος, κύριε Φωτουλάκη. Είναι διαχρονικός που. Ναι, εσείς σαν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και όπου διδάσκετε, βλέπετε ότι τα αρχαία κείμενα είναι διαχρονικά. Διαχρονικά. Έχουν αντέξει στο πέρασμα των αιώνων. Αντέξει στο πέρασμα των αιώνων. Επομένως και ο λόγος του Θεού δεν θα είναι διαχρονικός, που είναι ο λόγος με το λάμδα κεφαλαίο, που είναι ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει σε αυτή τη ζωή, είναι ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν αυτός ο λόγος είναι διαχρονικός, μία ιδιότητα, κοφτερός σαν δίστομηρο οφέα, διότι με αυτός γίνεται ο πόλεμος εναντίον του κακού. Ο χριστιανός δεν έχει τα συμβατικά όπλα, συγγνώμη, δεν έχει κανόνια, δεν έχει σφαίρες, δεν έχει αυτά, αλλά έχει δίστομηρο οφέα, την αλήθεια του λόγου του Θεού. Με αυτή πολεμάει και όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, την αλήθεια αν τη θάψει 100 μέτρα θα βρει τον τρόπο να βγει στην επιφάνεια. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το DVD. Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, με ειδοποιούν. Πείτε μας λίγο πού μπορεί κάποιος να το βρει, το τηλέφωνο. Στο 380 μάλλον, 5539, 380-5539, μπορούν να συνεννοηθούν εκεί πέρα, αν θέλουν όλη τη σειρά της Καινής Διαθήκης ή της Παλαιάς Διαθήκης ή ό,τι άλλο έχουμε γράψει για την Πειραϊκή Εκκλησία και για όλα αυτά που χρειάζονται για να ακούσει κανείς και την ώρα που κάνει μια άλλη εργασία, μπορεί να ακούει από το μαγικό. Και επίσης έχετε ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο που λέγεται Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός και αυτό το βιβλίο μπορεί κάποιος να το βρει στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, ο 210-380-5539 σε τόπο πηγή 44. Να σας ευχαριστήσω κύριε Τσακλή που ήσασταν κοντά μου σήμερα και συζητήσαμε ωραία θέματα, αναλύσαμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αρχαία φιλοσοφία και την πατερική θεολογία και σήμερα είχαμε μεγάλη στήριξη από τους αγαπητούς τηλεθεατές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρία Τζακλή, την ερχόμενη Πέμπτη. Και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα, πριν κλείσουμε, τα δικά μου βιβλία βρίσκονται στην Πανεπιστημίου 57, στα καταστήματα των Οικολόγων, Σόλωνος 114, στο κέντρο του Αμαρουσίου, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό Θέμιδος 4. Βλέπετε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να ρωτήσετε και να ζητήσετε πληροφορίες. Είναι τα θέματα που αναλύουμε εδώ κάθε Πέμπτη, που έχουν να κάνουν με την αρχαία φιλοσοφία, την πατερική θεολογία, με την ψυχή, τον χρόνο, την αντικειμενική ιστορία, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες σε πολύ προσιτές τιμές, σε τιμές κόστους. Την ερχόμενη λοιπόν Πέμπτη θα είμαστε κοντά για να συνεχίσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την ανακαίνιση του ανθρώπου, με το διαφορετικό, με το πρωτότυπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.